Το Dragon Ball GT σαν σειρά υπέφερε, κυρίως διότι ασχέτως τι δοκίμαζαν οι δημιουργοί, η σειρά φαινόταν να μην γνωρίζει σε ποιο κοινό απευθύνεται. Σε Dragon Ball fans? Σε μικρά παιδιά? Σε οτάκου προσκολλημένα με το Dragon Ball? Το Dragon Ball βρισκόταν στον αέρα εδώ και 8 χρόνια. Οι fans της σειράς που είχαν μεγαλώσει με αυτήν, είτε είχαν φτάσει, είτε πλησίαζαν την ενηλικίωση. Ιδέες όπως να κάνουν τον Goku παιδί, ο Trunks να δίνεται κοπέλα και η επιλογή για designs που θυμίζουν bootleg τερατάκια από το Dragon Quest δεν φαινόταν σαν κάτι που θα μπορούσε να τους ελκύσει. Και αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα του GT. Δεν είχε τη χάρη και τη γοητεία που είχε το Dragon Ball του Toriyama. Όσα sketch ή ιδέες για logo και να έδινε, η αλήθεια είναι ότι κανένας σεναριογράφος δεν μπορούσε να μπει στο μυαλό του Toriyama. Δεν είναι τύχη αυτό που σε κάνει να γράψει ένα διαχρονικό masterpiece, αλλά γνώσεις και εμπειρία. Οι ιστορίες του Toriyama βαζιζόντουσαν στο συνέστημα αλλά και στο ένστικτό του, οι οποίες σε συνδυασμό με την προσωπικότητά του και την τάση του να προσπαθεί να κοντράρει τη βιομηχανία των μάγκα, τον οδήγησαν σε δημιουργικές απρόβλεπτες ιστορίες που σε καμία περίπτωση δεν φαίνονται τυχαίες ή ανοργάνωτες. Έτσι, μην έχοντας τον Toriyama στο πιδάλιο του GT, χάνουμε την επιπλέον προσωπικότητα στην ιστορία αλλά και στους χαρακτήρες. Γενικότερα, η ιδέα πίσω από το GT ήταν λάθος. Αντί να προσπαθήσουν να επεκτείνουν την ιστορία, ίσως προσθέτοντας επιπλέον νέους χαρακτήρες, αλλά κρατώντας το αρχικό cast ενεργό, δοκίμασαν αυτό το soft reboot στυλ, όπου ο Goku θα γινόταν πάλι παιδί και θα έψαχνε πάλι τις Dragon Balls, ελπίζοντας έτσι να σπρώξουν λίγο φρέσκο αίμα στην καρδιά της σειράς, δημιουργώντας έτσι μια νέα φουρνιά Dragon Ball fans, και δυστυχώς δεν δούλεψε. Τα παιδιά το βρήκαν βαρετό και οι ενήλικοι παιδικό. Και αυτό φάνηκε ακόμη και στην ακροαματικότητα της σειράς, με το Dragon Ball GT να μην φτάνει ποτέ τα νούμερα του Zeta. Και ακόμη χειρότερο, με κάθε του νέα ιστορία, η ακροαματικότητα να πέφτει όλο και πιο πολύ. Το μόνο που είχε μείνει ήταν να βάλουμε μπροστά τα μεγάλα όπλα. Να φέρουμε πίσω τον ενήλικο Goku. Η ιστορία του Baby, αν και ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, φαινόταν ότι ήταν μια κίνηση απελπισίας για να σωθεί η σειρά. Ξεκινώντας με την ίδια την πλοκή, η ιδέα ενός πολεμιστή που κατάγεται από τους Σουφούριανς, τη φυλή που οι Σάγιαν αφάνισαν και έγλεψαν τον πλανήτη Βετζέτα, δεν ήταν πρωτότυπη. Προέρχεται από έναν ιαπωνικό τίτλο για το Famicom, το Dragon Ball Zeto Gaiden Saiyajin Zetsumetsu Keikaku, ένα card battle role playing game, όπου ο Raichi, ένας επιζώντας από την αφανισμένη φυλή των Σουφούριαν, ζητάει εκδίκηση. Χρησιμοποιεί ένα αέριο που απενεργοποιεί το ki του Goku για τον φίλον του, και έτσι ο Goku αποφασίζει να τον σταματήσει. Στο τέλος της αναμέτρησής τους, ο Raichi ενεργοποιεί το δυνατότερο του πολεμιστή, το Hatchiak, όπου οι φίλοι μας συνεργάζονται για να τον νικήσουν. Το παιχνίδι επανακυκλοφόρησε σε μια ακόμη κονσόλα, το Playdia, αλλά σε διαφορετική μορφή, και έλαβε επιπλέον animation ενώνοντας όλες τις πλοκές σε μία, γνωστό στους παλιούς fans ως Lost Movie, και αργότερα έκανε την εμφάνισή του και στο PlayStation 3 με τον τίτλο Dragon Ball Zeto Super Saiyajin Zetsumetsu Keikaku. Έτσι, η Toei επαναχρησιμοποίησε τη διαθέσιμη ιστορία και με μερικές γρήγορες αλλαγές βάσει παλιών πληροφοριών που είχε δώσει ο Toriyama, δημιούργησε το Baby. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως ήταν το ότι αντί να εκμεταλλευτεί ότι η ιστορία ήταν ήδη γραμμένη και να επεκταθεί σε μια πιο όρημη θεματολογία, όπως αν αυτό που κάνει ο Baby είναι ηθικό ή αν στην πραγματικότητα η εκδίκησή του είναι δικαιολογημένη και αν οι φίλοι μας είναι λάθος, επιλέγει να μην αφήσει κανένα υπονοούμενο. Ο Baby είναι κακός, οι φίλοι μας είναι καλοί, δεν συζητάμε τίποτα παραπάνω, απλά προχωράμε την ιστορία. Όσο αφορά τα σχέδια, το GT είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την ιστορία. Η χρωματική παλέτα, τα πολλά διαφορετικά αξεσουάρ και χαρακτηριστικά, τα οποία φαινόντουσαν λες και τα είχαν πετάξει όλα μέσα σε ένα blender και περιμένουν να δουν τι θα βγει, θύμιζαν περισσότερο σχέδια που θα έβρισκε σε ψεύτικες φιγούρες σε πανηγύρια παρά σε επίσημο Dragon Ball υλικό. Με τον Super Baby 2 να είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα χειρότερα σχέδια τελικού κακού. Και είναι λυπηρό, ειδικά αν σκεφτούμε ποιος είναι ο σχεδιαστής χαρακτήρων. Ο θρυλικός Κατσουγιώση Νακάτσουρου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το animated σχέδιο του Super Saiyan 3 Goku, αλλά και την base μορφή του Gogeta. Σε συνέντευξή του, ο Νακάτσουρου εξηγεί ότι πολλά από τα αρχικά σχέδια του GT, καθώς και περιπέτειες, βασίζονται σε πόστερ του Toriyama. Κατά το σχεδιασμό του Goku, εξηγεί ότι, αν και ο Goku εξωτερικά δείχνει παιδί, μέσα του είναι ενήλικος. Άρα έδωσε πάρα πολύ βάση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του, προσθέτοντας του γραμμές στα μάγουλα, κάνοντας τον έτσι τουλάχιστον στο πρόσωπο να μην δείχνει σαν παιδί. Με την ακροαματικότητα της σειράς να θυμίζει χρονοδιακόπτη σε βόμβα, και με τον Νακάτσουρου να έχει το καθήκον να επαναφέρει πίσω τον ενήλικο Goku, πολλά κρινόντουσαν από τις επιλογές του. Και για καλή μας τύχη, όλες του οι επιλογές ήταν σωστές. Ο Κατσουγιώση Νακάτσουρου γελάει όταν θυμάται τις οδηγίες που του είχε δώσει η Toei Animation. Ζωγράφησε τον Super Saiyan 4. Δεν υπήρχε κανένα προσχέδιο, δεν υπήρχε κανένα backstory. Ο Νακάτσουρου έπρεπε να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν. Η ιδέα του πίσω από τη μορφή ήταν να κάνει τον Goku να ξεχωρίζει από τον Super Saiyan 3. Ας του προσθέσουμε τρίχωμα
και ας το κάνουμε κόκκινο, διότι το κόκκινο χρώμα βγάζει δυναμισμό. Η ιδέα του να κάτσουν στο μυαλό του ήταν να πάρει τη δύναμη του Οζάρου και του Super Saiyan και να βρει έναν τρόπο ώστε να τις ενώσει, δημιουργώντας έτσι ένα Γκόκου με πιο πρωτόγονο σχέδιο. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δοκίμασε ακόμη και να ζωγραφίσει το Super Saiyan 4 με ξανθά μαλλιά. Αλλά οι χρωματικές επιλογές δεν φαινόντουσαν να βγάζουν τον ίδιο δυναμισμό και την ενέργεια που δινόταν από το συνδυασμό του μαύρου και του κόκκινου. Και έτσι, μαζεύοντας όλες τις ιδέες του και σχεδιάζοντας τα σκίτσα του, ο Super Saiyan 4 γεννήθηκε. Και αντικειμενικά, το σχέδιο ήταν τεράστια επιτυχία, με το επεισόδιο 35 της σειράς να έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα σε όλη την ιστορία του Baby. Μπορεί από άποψη ιστορίας ο Super Saiyan 4 να μην βγάζει νόημα, και το GT ποτέ να μην προσπαθήσει να εξερευνήσει από πού προέρχεται η μορφή, ή ακόμη και σχεδιαστικά να μην υπάρχει λογική, μιας και τα ρούχα του Super Saiyan 4 διαφέρουν από τον Kid Goku όχι μόνο σε χρώμα, αλλά και σε είδος. Αλλά σε αυτό το σημείο, αφού το στούντιο δεν νοιαζόταν, γιατί ακριβώς έπρεπε να νοιαστεί ο κόσμος, απλά φανταστείτε ότι όταν γίνεται Super Saiyan 4, αλλάζουν το design σε κάτι άλλο. Αυτό. Ο Super Saiyan 4 ήταν κυριολεκτικά ένα διαφορετικό design που δεν ταιριάζε σε τίποτα με τον μικρό Goku και από εδώ και πέρα η Toei θα τον πέταγε σε επεισόδια όποτε η πλοκή το απαιτούσε. Είναι μαγικό πλάσμα? Μπορεί να αγνοεί τον Shenron? Και από πού προέρχεται αυτή η δύναμη? Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν θα εξερευνηθούν ποτέ στη σειρά. Παρ' όλα αυτά, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε, μπορείτε να δείτε την ανάλυση του Super Saiyan 4 στα παιχνίδια και στο manga του Dragon Ball Heroes. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο GT είναι ένα. Ο Super Saiyan 4 είναι ο ενήλικος Goku και δείχνει cool. Σε αυτή τη φάση, και με το GT να μην τα πηγαίνει καλά, η Toei απλά αποδέχεται ότι δεν έχει ιδέες για το πού το πάει η ιστορία, άρα πετάει ό,τι έχει στο τραπέζι στους fans και ελπίζει να αντιδράσουν σε κάτι. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ κυνηγάμε τον cool factor, όχι την ποιότητα. Φταίει ότι ο Goku ήταν ενήλικος? Ότι η Masa Konozawa έκανε τη smooth sex η βαριά φωνή της? Ότι ο Goku κάθεται και τρώει ξύλο κυριολεκτικά για να αποδείξει ότι ο Baby είναι σκουπίδι μπροστά του? Λίγο απ' όλα. Και φυσικά για να το τερματίσει, η Toei είπε: ας ρίξουμε και λίγη νοσταλγία μέσα. Και έτσι ο Baby μεταμορφώνεται σε Ozaru, φέρνοντας μας στο μυαλό πάλι εικόνες από την αγαπημένη μάχη Goku εναντίον Ozaru Vegeta. Φυσικά η μάχη με τον Baby και τον Goku δεν είχε το ίδιο συναισθηματικό βάρος, αλλά, you know, κινήσεις απελπισίας. Αυτό που ακολουθεί είναι δύο επεισόδια μάχης με την πρώτη εμφάνιση του δεκαπλού Καμεχάμε και τον Super Saiyan 4 Goku να δείχνει άψογο σε κάθε frame, ένα διπλό KO με τους δύο αντιπάλους να στέκονται αδύναμοι και με τον Baby προφανώς να κλέβει ώστε να θεραπεύεται, και αν και θεματικά υπάρχει μια cool ιδέα πίσω από όλο αυτό το concept, δηλαδή ότι ο Baby μισεί τους Saiyans και στο τέλος της μέρας αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, μια τραγική ειρωνία όπου δεν θα την εκμεταλλευτούν ποτέ, η κίνησή του φαίνεται πιο πολύ ως μια κίνηση απελπισίας παρά σαν μια στρατηγική κίνηση των συγγραφέων. Φαινόταν ότι η επιλογή να αλλάξουν τον Goku σε ενήλικο ήταν εξαφνική, μιας και δεν υπάρχει καν soundtrack να συνοδεύει τον Super Saiyan 4. Τα κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μάχη ήταν ό,τι πιο ατέριαστο είχα ακούσει ποτέ. Η επιλογή τρομπέτα στο GT δεν μου άρεσε ποτέ, αλλά σε αυτή τη μάχη κυριολεκτικά δεν κολλάει. Φαίνεται να προσπαθούν να ταιριάξουν μπάντα σκηνές με μουσική καρναβαλιού, με τη χειρότερη επιλογή από όλες να είναι όταν ο Goku πετάει το δεκαπλό Καμεχάμεχά. Αν και ο Super Saiyan 4 ήταν μια μαθηματικά υπολογισμένη μορφή ώστε να μας φέρουν πίσω τον Badass Goku, δυστυχώς φαίνεται ότι ήρθε λίγο αργά στην παραγωγή, με αποτέλεσμα να μην έχουν ό,τι χρειάζονται ώστε να τον παρουσιάσουν σωστά. Αυτό όμως που δεν ήταν τυχαίο ήταν η επιστροφή του Trunks, του Goten και του Gohan. Μαθαίνοντας ότι ο Kibito Kai χρησιμοποίησε το υπερθεϊκό νερό για να αφαιρέσει τον Baby από μέσα τους, οι τρεις Saiyans πάρει να πολεμήσουν, και γενικά η ιδέα των αδύναμων πολεμιστών να πολεμάνε με την ελπίδα ότι έστω και αν κάνουν λίγο damage θα βοηθήσει, μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα και η είσοδος του Trunks είναι υπερβολικά cool. Προφανώς όμως και ήταν ανίσχυροι και σε μια ακόμη στρατηγική κίνηση αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν άλλη μια φορά μια ιδέα από ταινίες και έτσι αποφασίζουν να δώσουν την ενέργειά τους στον Goku ώστε να τον φορτίσουν και να του δώσουν άλλη μια ευκαιρία. Το μόνο λυπηρό σε όλη αυτή τη φάση ήταν μια ατάκα που ακούστηκε για το Fusion. Θα ήταν άψογο αν βλέπαμε ένα ενήλικο σχέδιο του Gotenks, καθαρά γιατί ο Gotenks είναι μερικές χιλιάδες φορές δυνατότερος από τον Goten και τον Trunks χωρισμένους και θα βοηθούσε πιο πολύ in universe αν ενωνόντουσαν. Αλλά δυστυχώς out of universe θα ήταν χάσιμο χρόνο να δημιουργήσουν νέα σχέδια χαρακτήρων για ένα χαρακτήρα που θα εμφανιζόταν μόνο για ένα επεισόδιο. Αλλά who knows, άμα τον δημιουργούσανε, ίσως μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και μελλοντικά. Με το νου που είχε γίνει σοκολάτα στα προηγούμενα επεισόδια και είχε φαγωθεί, να φανερώνεται ότι το έκανε επίτηδες ώστε να επιτεθεί στο Baby από μέσα του, ο Goku 4 έχει αρκετό χρόνο ώστε να επαναφορτιστεί και για μια τελευταία φορά να αντιμετωπίζει τον Baby, να τον νικάει, αφού πρώτα όμως καταφέρει να απελευθερώσει τον Vegeta, ολοκληρώνοντας έτσι και επίσημα την ιστορία του Baby. Ή τουλάχιστον έτσι τα νομίζατε. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Στην αρχή της ιστορίας,
Ο Baby είχε ευχηθεί στις Dragon Balls με τα μαύρα αστέρια ώστε ο πλανήτης Vegeta να επαναφερθεί. Οι μαύρες Dragon Balls, όταν εκπληρώσουν μια ευχή, χωρίζονται στα βάθη του γαλαξία και έχουν ως κανόνα να καταστρέφουν τον πλανήτη στον οποίο έγινε η ευχή, εκτός αν μαζευτούν πάλι εκεί. Αυτή ήταν όλη η ιδέα πίσω από το πρώτο ταξίδι του Dragon Ball GT. Ο Goku, ο Trunks και η Pan να ταξιδέψουν σε όλο το σύμπαν και να επαναφέρουν πίσω στη γη της Dragon Balls. Μην έχοντας επίσημα επιστραφεί στην αρχική τους θέση και με ελάχιστο χρόνο να μένει πριν ο πλανήτης εκραγεί, ο Goku αποφασίζει να πάει στο Νάμε και να κάνει ευχή στον Μπορούγκα ώστε οι Dragon Balls να μαζευτούν ξανά. Όπα, όπα, όπα! Εννοώ ότι η μόνη λύση είναι να μεταφέρουν όλους τους γήινους από τη γη στον πλανήτη Vegeta, χρησιμοποιώντας είτε διαστημόπλια είτε την τηλεμεταφορά του στον Goku. Μια τεχνική την οποία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει σαν παιδί, αλλά σαν ενήλικος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και πάλι. Άλλη μια κυριολεκτικά ανόητη επιλογή της Toei που δεν βγάζει κανένα νόημα και το κάνανε τότε ώστε απλά να καθυστερήσουν την μπλοκή, και τώρα σαν Super Saiyan 4 μπορεί ξανά να χρησιμοποιήσει. Γιατί? Γιατί GT, μη ρωτάτε. Απλά δεχτείτε το. Έτσι ο Goku γυρνάει όλο τον πλανήτη βοηθώντας κόσμο. Μέσα σε όλο αυτό το χαλασμό ένα παιδάκι μένει πίσω. Και ο Goku θέλοντας να τον βοηθήσει μεταφέρεται στη γη και χτυπιέται από την μπλοκή με αποτέλεσμα η ενέργειά του εντελώς τυχαία σε αυτό το σημείο να τελειώνει. Και αυτό ώστε να έχουμε λίγο επιπλέον δράμα στο τέλος. Μαθαίνουμε ότι ο Piccolo, βλέποντας τον πλανήτη να υποφέρει εξαιτίας των Dragon Ball με τα μαύρα αστέρια, αποφασίζει να πεθάνει ώστε μαζί του να εξαφανιστούν και οι Dragon Balls. Μια αξιέπαινη επιλογή, αλλά δυστυχώς με ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξέρουμε ήδη από τον Dragon Ball ότι οι Dragon Balls μπορούν να καταστραφούν και επίσης μπορούν να μείνουν απενεργοποιημένες, ή ακόμη μπορείς να σκοτώσεις και το Σέντρον και ο χρήστης τους να μείνει ζωντανός. Άρα αντί να πεθάνει ο Piccolo και μαζί του να απενεργοποιηθούν και οι Dragon Balls, μπορεί με τη δική του θέληση είτε να τις καταστρέψει, είτε να τις κάνει να σταματήσουν να λειτουργούν. Αναρωτιέμαι αν οι συγγραφείς διάβαζαν Dragon Ball όταν γράφουν αυτή την πλοκή. Και θέλετε να ακούσετε και το πιο αστείο? Δεν βγάζει νόημα ο Piccolo να μπορεί να παράγει Dragon Balls, διότι σε αυτό το σημείο η ένωση του Piccolo με τον Gami δημιούργησε έναν πολεμιστή. Οι πολεμιστές Namekians δεν δημιουργούν Dragon Balls. Dragon Balls δημιουργούν οι Namekians από τον Dragon Clan. Ουπς! Βλέποντας τον Goku και αυτό το παιδάκι να έχουν ξεμείνει στη γη, ο Piccolo τροφοδοτεί τον Goku με αρκετή ενέργεια, ώστε ακόμη και σαν παιδί να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για μία φορά την τηλεμεταφορά. Αλλά επιλέγοντας να μείνει πίσω. Και έτσι, αποχαιρετώντας τον Gohan για μία τελευταία φορά, ελάτε μαζί μου στο επόμενο επεισόδιο, όπου μια νέα ιστορία ξεκινάει και η κόλαση κάνει επιτέλους την κίνησή της.